Το νησί αυτό βρίσκεται σε ξένο έδαφος. Είναι ξένης χώρας. Μετά από θερμό επεισόδιο, καλή ώρα όπως το χθεσινό, παρατηρήθηκε ότι η απέναντι χώρα είχε έφερε στρατεύματα στο νησί, το οποίο είναι κοντά στα σύνορά μας, έτσι. Έκανε κάποια τοποθέτηση αρχική, αλλά συνέχισε τον μεγάλο όγκο των στρατευμάτων στο νησί. Πράγμα το οποίο είναι μια εκδήλωση εχθρότητας απέναντι μας. Κλιμάκους. Ακριβώς. Κλιμάκωσαν λίγο την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι ξεκινάμε, έχουμε την άδεια σαν πρώτο χτύπημα να μπούμε και να τους δώσουμε ένα μάθημα ότι την απάντηση της κλιμάκωσης, τέλος πάντων, ότι ξέρω, μην πολύ κουνιέστε, γιατί νύχτα θα φύγετε. Τα πρώτα σημαντικά τέτοια ήταν το ραντάρ, το οποίο προϋπήρχε εκεί πέρα, το ξέραμε ότι υπάρχει. Και την προηγούμενη μέρα είδαμε ότι στο LZ Connor έχουν τοποθετηθεί MLRS, το οποίο κοιτάνε τη χώρα μας. Πρέπει να καταστραφούν άμεσα. Τώρα, παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας κινήσεις από εξοπλισμό, τα οποία κατευθυνόντουσαν στο Camp Maxwell, προς τα εκεί μέσα στο δάσος, τέλος πάντων. Από αναζήτηση μέσω δορυφόρου και μέσω κάποιων παλιών πληροφοριών που είχαμε, πιθανόν εκεί να έχουν τις αποθήκες, οι οποίες είναι σε κατάσταση σκηνάκια. Είναι μέσα στο δάσος, γάμισέ με, δεν φαίνονται. Την ώρα που πλησιάζουμε με ένα αεροπλανοφόρο από τα ανοιχτά, μια έτερη ομάδα από τη μεριά της χώρας μας είναι υπεύθυνη να φέρει στο Exfil βάρκες τύπου Zodiac, σαν αυτές που θα μπούμε, ώστε να μπορούμε να φύγουμε. Δεν είναι κάποια από τις δύο δικές μας ομάδες, και οι δύο δικές μας ομάδες ξεκινάμε από το start. Ελπίζουμε να υπάρχουν βάρκες στο Exfil όταν θα φύγουμε. Τώρα, επειδή υπάρχει όμως κλιμάκωση, έχετε στο νους ότι όλο το νησί είναι υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Περίπολα στα βουνά, οι δρόμοι όλοι ελέγχονται, τα camps είναι full επανδρομπένα με σκοπιές ανά πάσα ώρα και στιγμή να ανταπεξέλθουν, σαν να την έχουν μυριστεί τη δουλειά. Τώρα, από ό,τι βλέπετε από το loadout, είμαστε γαϊδουροαστακοί. Φορτωμένοι με ό,τι καλύτερο υπάρχει. Η ώρα είναι 12 τη νύχτα, 24ωρο που δεν έχει πανσέλινο. Θέλει πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα. Θέλει να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο που μας προσφέρει η νύχτα και την απόσταση. Δηλαδή, για να μας δουν πρέπει να έρθουν κοντά, ρε παιδάκι μου. Δεν θα έρθουν. Δεν μπορεί να είναι πάνω στα 164 και να μας βλέπουν εμάς στο Camp Tempest να πλησιάζουμε και να κατεβούν να μας ρίξουν ή να μας κάνουν βολές από εκεί. Αλλά αυτό, μην έρθουν δίπλα μας, πάνω μας και αρχίζουν να μας πυροβολάνε και δεν τους έχει πάρει κανένα χαμπάρι. Μπορείς να τους δεις, δεν είναι τελείως γελό. Το Στρόγκος, το Bay, λόγω του ότι κάνει πολύ απότομο ύψος, οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις το λόφο. Μισό λεπτό λίγο να βάλω ένα άλλο χρώμα για να καταλάβετε. Μπορείς να γλύψεις το λόφο γύρω-γύρω. Εντάξει, με βοηθάει κιόλας γιατί ξέρω κιόλας λίγο το τοπίο εκεί πέρα. Αλλά και από το χάρτη δείχνει ότι μπορείς να γλύψεις γύρω-γύρω το λοφάκι. Συν ότι με το που φτάσεις εδώ πέρα, λόγω του ύψους, βλέπεις όλο αυτό το δρόμο που κάνει τα εσάκια αυτά, ρε παιδί μου, σε περίπτωση που
Όχι σε περίπτωση. Εφόσον αναρωτιόμαστε για το αν όντως περιπολούνται οι δρόμοι ή όχι, από αυτόν εδώ το δρόμο θα καταλάβουμε. Και συν ότι μπορείς να φτάσεις πολύ άνετα στο objective χωρίς να σε πάρουν εκεί πρέφα πολύ εύκολα. Οπότε οπότε σκέφτηκα ότι καλό είναι να πιάσεις τη γωνία του νησιού, η οποία έχει πολύ μικρή διάπλαση. Ξεκινάμε στο αεροπλανοφόρο και στα πλάγια του αεροπλανοφόρου, εδώ που έχω τις γραμμές, κάτω υπάρχουν ζόντιακ. Οπότε θα ετοιμαστείτε για βουτιά. Μην βουτήξετε όλοι μαζί και πέσετε το ένας πάνω στον άλλον. Σας το λέω από τώρα. Okay. Έχει πεθάνει ο κόσμος, γι' αυτό σας το λέω. Πήγε εγώ. Ναι. Ωραία. Πάμε. 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 Πάμε καμπιάρες. Περάσει η ομάδα ή η εταιρεία από πίσω σας, θα βγει στη πιο κάτω παραλία, γιατί, οκ. Έχω ένα φυλάκιο, κάτσα το μάρκαρ να μου. Ακολουθάτε εμένα, πάμε πιο αριστερά. 29-49-0-19-67. 29. Βλέπετε από εκεί πέρα κόρμο να πούμε. Εδώ που δείχνω με το λέιζερ, δεν σβήγω. Ναι, ναι, έχει. Έλατε βγείτε εδώ. Δώσε λίγο γκάζι και σβήσε μηχανή ακόμα. Οπα, 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 στάρις. Ρε μαλάκα, τι είσαι. Περιμένετε ρε. Μια χαρά είστε, ναι. Ορθόν, strobe on. Strobes on. Strobes on. Αι, αι. Άκουα σε μένα, άκουα σε μένα.
Okay. Η μπλε το δρόμο. Έχω τα μάτια πάνω. Θα μπυρίζω, αλλά θα σου πάρει. Ναι, πάρτε λίγο ύψος, λίγο ύψος και δείτε από το δρόμο μήπως μπορείτε να τσεκάρετε τίποτα. Μεγάλη προσοχή για περίπολα. Η κόκκινη σε μένα να πάρουμε μάτια εδώ κάτω στο τέτοιο. Αλέρτ επαφές μέσα από την παραλία κινούνται για το μέρος σου. Ω μαλάκα. 4, τουλάχιστον 4. Τουλάχιστον 4, πάρε ύψος. Πάρε ύψος, θα τους δεις στο λέζερ μου που σκάει πάνω στους βράχους μπροστά σου. Μπλέξω κανονικά, κατεβαίνω από εδώ. Η δική μου κατεβαίνουμε κάτω στην παραλία, γρήγορα. Okay. Μεγάλη προσοχή, μην υπάρχει δεύτερη ομάδα. Υπάρχει. Δίπλα μας. Εδώ. Η μπλε κινηθείτε για το λέιζερ μου. Υπάρχουν επαφές εδώ, east, που είναι το λέιζερ. Ναι, κινήσου για εκεί, κινηθείτε για εκεί. Κινηθείτε για εκεί. Ικαρέ, αγόρι μου, μην παίρνεις μπροστά στην κόκκινη. Αριστερά σου είπα να πας. Μαλάκα, 350 λέιζερ αναμένα. Ναι, ο διπλανός σου που σημαδεύει. Η κόκκινη στο σπιτάκι σιγά σιγά. Τρώω στο το αμάξι. Προσοχή στο αμάξι. Ακούστε στην ώρα, ακούστε στην ώρα, Βίκτορ, είμαστε στο σπίτι. Προσοχή, είμαστε στο σπίτι, είμαστε στο σπίτι. Ανοίγω. Clear. Εκεί μας είναι δίπλα, να μιλάτε. Φίλος. Κινούμαστε, πρέπει να ανεβούμε πάνω. Νάιτ, φεύγουμε στο βουνό πάνω. Εγώ φεύγω με την ομάδα μου πάνω, south east. Θα πας εσύ για τα εκρηκτικά. Καλώς. Κρατάω το ύψωμα δεξιά σου για να σε καλύψω κάτι εκεί μπροστά σου. Μένουμε εδώ πέρα πάνω σε μένα. Επαφέ, south καρφί. South καρφί. Δεν πρέπει κανονικά. Και south west. Όπλα ανοιχτά για όλους. Έπεσε. Μαλάκα. Τη φωνή του, μα. Κι εγώ. Ο άλλος δεν ξέρω αν έχει πεθάνει. Μπες ζους και κάνε teleport. Κι άλλος. Εδώ στα βράχια, πολύ. Νεκρός είναι. Πολύ είναι, μαλάκα. Εκεί άλλος είναι, τρία άτομα τουλάχιστον είδα. Σηκώνομαι. Κι άλλος είναι. Περιμετρικά μάτια, ένας θέλω πάντα να κοιτάει γύρω μας. Αλλαγή. Είναι ένας. Δράχους. Πολύ είναι, ρε. Τους δράχους. Εκεί. Θα πάμε να τους πιάσουμε εμείς. Έπεσε. Ακόμα Frontex λιπόθυμος. Ωραίος. Η B θέλω να πάτε στα βράχια southwest. Έλα, σηκώθηκα. Ωραία. Σκόμπλε. Μπράβο, ρε. Τον έφερα, νομίζω. Ωραίος. Είναι εδώ. Ναι, είναι. Όχι. Πούντος. Λαμβάνω. Σωστά. Θα κινηθώ αυτή τη στιγμή προς τα πάνω.
Ενημέρωσε με μόνο όταν θα τοποθετήσει τα εκρηκτικά σου. Μην πάρουμε μεγάλη απόσταση. Μεγάλο όγκο εχθρών έχει έρθει από την πλάτη σου, όπω κατέβαινε για την παραλία από πάνω. Ο Ιτζι μπήκε τελικά. Ναι. Okay. Έχει τοποθετήσει τη σλάμ πάνω στο δρόμο. Κάτσε ξαναπώ λίγο, ίσω. Πήγαινε για τη σλάμ. Πήγαινε τη σλάμ. Άσε το MLR αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βάλουμε τη σλάμ πίσω στο δρόμο. Έχει ανέβει πάνω. Να φύγω εγώ να βάλω τη σλάμ. Δεν έχουμε βάλει τη σλάμ. Σάρσε, να δίνω κάτι. Ο Ιτζι σε μα ήταν. Να πάω να βάλω. Να πάω να βάλω ένα κριτικό σε εκείνα τα οχήματα κάτω και όταν φτάσουμε πάνω να τα σκάσουμε για αντιπεριστοσμό. Περίμενε. Δεν έχω κριτικό. Έχω εγώ ρε. Έχω δύο demo block. Είμαι ο demo γι' αυτό. Ωραία. Να πάω. Περίμενε. Αλλά δεν ξέρω άμα θα τα πιάνει η εμβέλεια. Περίμενε. Okay. Who are you bro? Νάτος ρε, κάνε join. Μαγκές, ναι. Συνεχίστε λίγο την περίμετρο, συνεχίστε λίγο την περίμετρο. Εκεί είναι δική μας τα νορθείς. Φεύγουν αυτή τη στιγμή να βάλουν τη σλαμ. Η καρέ, ναι. Πάρε τον ατελείωτο και τον agent. Κατεβείτε, βάλτε το κριτικό. Εμείς θα μείνουμε εκεί στους βράχους. Κόπι. Η κόκκινη σε μένα. Κόπι. Μ' ακούς? Το βάρισα. Έχω κατεβάσει τον demolition charger. Θα βάλει ένα μπλοκ στα οχήματα που υπήρχαν κάτω στο στρόγκο. Ασφαλίστε περίμετρο, μην κατέβει τίποτα από πάνω από το MLRS προς τα κάτω στην παραλία ή προς το δρόμο. Okay. Κοίτα, southeast. Το MLRS είναι east καρφί από μας. Λέζερ, ανάψε λέζερ, μαγκές. Ανάψε λίγο λέζερ να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Ναι, είναι εκεί πάνω, southeast. Τώρα κοίτα, northeast εγώ. Όχι southeast, east είναι καρφί. East είναι εχθροί. East είναι καρφί το MLRS. Ωραία. Πηγαίνετε εκεί στους βράχους, στο βράχο που σημαδεύω, το βλέπεις? Πού ρε? Κάτσε. Μπροστά ρε μάλλον. Ωραία. Θέλω να πάτε εκεί και να ασφαλίσετε ότι από πάνω δεν θα κατέβει τίποτα να κινηθεί για τον Νάικ. Okay. Ό,τι θες από εδώ έχεις χάσει την εμβέλεια, να ξέρεις ότι για το τυρί. Το southeast μου κάλυψε, μην μου κατέβει κανένας από πάνω. Ναι, ναι, η δική μου εκεί κοίτανε, μην αγώνεις. Ακουά, το βουνό πάνω θα κοιτάς. Εκεί. Ναι. Ραζ, θα κοιτάς και λίγο πιο δεξιά. Κοιτάω, κοιτάω. Γύρω από τίποτα από το φάρο, οκ. Okay. Έχω τοποθετήσει τα εκρηκτικά, αναμένω τη δικιά σου τοποθέτηση και την επαναφορά πίσω. Αναμένουμε τους μπλε, κάνουμε κίνηση δεξιά, να βγούμε south, να βγούμε southwest από τον ΣΕΠΑ. In position. Ωραία. Γιώργο, το βλέπεις το laser? Ναι. Yes. Για εκεί πάμε. Να βγούμε southeast από τον ΣΕΠΑ, southwest από τον ΣΕΠΑ, θα μείνουμε απ' έξω. Θα περιμένουν τους άλλους να μας δώσουν ότι είναι σε θέση. Θα ενεργοποιήσεις εκρηκτικά. Θα βγούμε εμείς σε θα βγουν αυτοί οι MLRS. Ωραία, θα πιάσουν λογικά τα εκρηκτικά από εδώ και δεν σ' άκουσα. Λέω, τα εκρηκτικά λογικά θα πιάσουν εμβέλεια. Θεωρητικά. Κομπλέ, πάμε. Προχωράτε οι μπλε, κόκκινη σε μένα. Άμα δεν πιάσουν, εντάξει, κατεβαίνω εγώ λίγο. Ωραία, αφήνουμε τις θέσεις ευθύνης, κόκκινη σε μένα. Θα δω δεξιά εγώ. Αϊ, πάω μπροστά, πιάνω μπροστά. Από τη στιγμή που θα βγείτε πάνω, θέλω να πάρετε σιγά σιγά και με μεγάλη προσοχή μάχη. Θα έχουμε θέμα. Θα έχουμε θέμα. Πες να μας φύγει, ο φάρος εδώ. Ναι, μας φύγει ο φάρος. Περίμενε λίγο. Όντως υπάρχει μπάνκερ και... Μας φύγει, μην είστε ψηλά. Μάλλον αυτό είναι όντως τόσο δίπλα στο MLRS. Εάν πάντα κινηθούμε ενώ θα γνωστήσει.
Ναι, νορθίστε, δεν πρέπει να το φέγγει ο φάρος. Μ' ακούς? Ποιο νορθίστε, τι εννοείς πιο μπροστά? Ναι. Πιο κοντά, πιο κοντά. Καλώς, θες να κινηθούμε για τον ΣΕΠΑ 58. Και μετά να βγούμε στο να το τοποθετήσουμε τα κριτικά. 25-06. Τον ΣΕΠΑ. Το ΣΕΠΑ τον βλέπω πάντως από εδώ. Το κάνουμε έτσι. Έχω ένα θεματάκι αυτή τη στιγμή με τον Φάρο, ο οποίος γυρνάει προς τα εμένα και ίσως με αποκαλύπτει. Θα το δω και σε ενημερώνω. Τι έγινε με το τέτοιο? Το βλέπω από το ΣΕΠΑ, δεν βλέπω κάτι. Αλλά μπορούμε να πλησιάσουμε από αριστερά, ξέρω, μην μας βλέπει ο Φάρος. Ωραία, πάμε. Βλέπω. Γιώργο, από εδώ. Και. Όπως βλέπεις το λέιζερ. Αυτή τη στιγμή κοιτάω να προσεγγίσω το ΣΕΠΑ από τα West. Η δική μας παίρνει ένα roadblock αυτή τη στιγμή και κόβει το MLRS με τον ΣΕΠΑ, λογικά, είναι, γιατί είναι πιο κοντά από εκεί που έδωσε το σημείο ο ΡΑΘ. Θα χτυπήσουμε εμείς τον ΣΕΠΑ και εάν κινηθεί κάτι εναντίον μας θα βγει ο Night Sky από το χαντάκι. Okay. Τα κριτικά πότε τα σκάσουμε, πριν το Do? Σωστά, πριν να μπούμε στον ΣΕΠΑ. Okay. Ακουά, πιάσε λίγο πιο ψηλά μαζί με το ΡΑΘ. Okay. Φουλό το, ladies and gentlemen. Κάνω καμαρά. Βάλτε και φρέσκες γεμιστήρες όσοι ρίξατε. Άσε. Μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή. Να πιάσω τοίχο. Περίμενε, μην πλησιάζεις ακόμα. Περίμενε να τοποθετήσεις λίγο τους κόκκινους. Ραφ. Περιμένω εδώ. Ραφ. Έλα. Εκεί πέρα έχει ένα τυχάκι. Θέλω να πλησιάσετε από εκεί, από τη δεξιά μεριά. Προσοχή, περνάει δρόμος, ο οποίος φεύγει για το φάρο. Μην υπάρχει roadblock. Οκ. Ξεκινάω αυτή τη στιγμή. Είμαι σε μπαίνω σε θέσεις για να μπω στο σάφα. Κοιτάς δεξιά, κοιτάω αριστερά. Ναι. Θα δοκιμάσω και τα εκρηκτικά που έχω τοποθετήσει. Άτομο μέσα στο παράθυρο. Εκεί που σημαδεύω, δεν μας έχει δει. Έχει και στο δεξιά παράθυρο άλλο, ναι. Ωραία. Μείνετε καλυμμένοι, οι κοκκίνοι, πέστε prone, χρησιμοποιήστε το χαντάκι και πλησιάστε. Προς εκεί. Να είστε έτοιμοι για εκρηκτικά και να πάρετε μάτια και βολές. Οι μπλε εννοείς. Οι κόκκινοι. Εσείς οι μπλε θα μπείτε σε πρώτο χρόνο. Πρώτα πρέπει να τοποθετήσω κοντά τους κόκκινους. Ωραία. Γιώργο, στο σπίτι που έχετε μπροστά σας στο διόρροφο πιθανόν έχει εκεί πέρα άτομα. Το δεξιά του, το μακρύγανο, έχει σίγουρα δύο άτομα που μας θα δώσανε τώρα οι κόκκινοι. Κόκκινοι μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Μην πάρετε ακόμα ματιά. Θέλω να πλησιάσεις στο διόρροφο και όταν είσαι σε θέση να μου πεις να δώσεις τα κριτικά και να μπουκάρουμε. Οκ, πλησιάζω. Έχω ετοιμάσει flashback, άμα γίνει μαλακιά θα τη δώσω. Άμα γίνει μαλακιά ανάβω, δίνω κόσμο. Και σκάω και τα κρυφτικά. Σωστά. Ανά πάσα ώρα και τιμή παίρνω στο ΣΕΠΑ. Να πιο χαμηλά μαζί από το μακρύ κάνω. Λες σε θέση. Αρνητικό. Μην πιάσετε τείχο για να δώσετε κρυφτικά, ρε αγόρι μου. Όχι, δεν έχω, είμαι κομπλέ. Πες εδώ χαμηλά. Τα δίνω. Εκρηκτικά όν. Δώσε. Δεν πιάνει. Δεν πιάνει το radius. Φύγετε. Ξεκινήστε την εμπλοκή. Κόκκινη καθάριστε παράθυρα. Οι μπλε μπαίνουν πρώτοι. Η κόκκινη παραμένει σε περίμετρο. Μπαίνουμε στο διόροφο. Πρέπει να πεις ο δικός μου. Και ο δικός μου. Κόκκινη, δώστε μου λίγο για τα παράθυρα. Clear both. Διόροφο καθαρό κάτω. Ανεβαίνω πάνω. Κινηθείτε λίγο πιο δεξιά στο σπιτάκι που είναι δεξιά σας. Καλύτερο το δρόμο. Διόρροφο καθαρό. Πάμε για τα επόμενα μπλε. Κόκκινη, στα south east από εσάς στο σπίτι. Φύγετε και εκεί. Σπάω τη λάμπα. Ραθ, south east αγόρι μου. South east. South east. Από το μικρό επάνω.
πρέπει να έχει άτομο, Ραφ, ή μέσα στην πόρτα. Προσοχή και στην τελευταία παράγκα, μάγκες, και στην τελευταία παράγκα. Κοίτα από πίσω. Ξέρω αν έχει πέσει αυτό μέσα. Πρώτα να ανοίξει. Περίμενε, έχει παράσει το ρεύ. Ω, μαλάκα. Βγήκα μπροστά τώρα, ήτανε δύο μες στην καλύβα, ξέρω εγώ, εκεί που είναι τώρα άκουα. Σκότσα τον έναν, έκανα άλλη να σκοτώσω τον άλλον. Από εκεί μεριά. Ναι, ναι. Και όπως... Σταμάξε τον Night Sky, μαλάκα τον είδα καθόλου. Ήτανε μέσα στο... στα sandbags. Άκουσα μια ρηπή, μέσα και ήτανε, ξέρω εγώ, 50 ρε. Μαλάκα, αφού το βάζω. Αλήθεια λες, πού ήταν? Δίπλα ακριβώς στο roadblock, το οποίο μαλάκα μου το έχω βάλει καρφί πάνω στην αίθια. Roadblock είχε BRDM δηλαδή. Δίπλα το ακριβώς, sorry BTR. Ωραία μαλάκα, BTR. Αυτό είναι BTR μαλάκα, δεν το είδε κανένα. Δεν φαίνεται ρε φίλε, κι εγώ με το νυχτερινό. Ο Κοφόρτε έφαγε χειροπομπίδα. Δικιά μας ή όχι, ο άλλος είναι έστειλε. Όντως μαλάκα. Ένας από, με έναν από κάτω εμπλεκόμουν. Τώρα δεν ξέρω αν την είχε στείλει από πριν. Μαλάκα δεν φαίνεται. Με το νυχτερινό βγήκα μπροστά τώρα, γύρισα την κάμερα μπροστά του, δεν το είδα αλλιώς. Και τρόμαξα. Τώρα στο spectate. Τώρα θα πήγω. Και αυτό δεν βλέπει το μέχρι, το βλέπεις ότι ρίχνει ψιλοκουτούρα, έτσι. Ό,τι έχει προλάβει και έχει δει. Ποιος έριξε φλεάρ? Agent was killed. Πάει και agent. Ποιος είχε το αλφατάρι? Δώσε τα κριτικά ρε μαλάκα, Knight!
που τέτοιος κάνει μαλακιά. Ποιος? Ο τελείωτος πάνω το δώσω, ο Ίκαρος κάνει μαλακιά. Πάει για τελείωτος. Μαλάκα δεν φαίνεται, ούτως δεν φαίνεται. Δεν φτύχει μαύρο παραλλαγή ρε μαλάκα. Μαλάκα, το objective δεν βγαίνει ούτε με δύο ομάδες. Δεν με λέει, μαλάκα δεν βγαίνει. Έχει πολύ εμπλοκή ρε μαλάκα, κάμισε τα. Και το σπίτι το άλλο έχει. Έχει κόσμο. Ηλία, δεν το βλέπεις, ε. Όχι ρε, δεν φαινόταν, ε. Καθόλου δεν φαίνεται, φίλε. Μαλάκα, αυτή την αποστολή θα την παίζουμε μέχρι να βγει το μελαρέστο, το λέω τώρα. Ο Ικάρος είναι έτοιμος. Ο Ικάρος είναι έτοιμος. Μπράβο. Μπράβο ρε Γιώργο, δεν πειράζει. Άξιος προσπάθεια, ωραίος. Μπαίνω στο κανάλι της άλλης ομάδας και το λέω τον Night, μαλάκα να ξέχω μείνει μόνος μου, θα κάνω προσπάθεια για το ροπηδιά. Το κάψα ρε, άντε γεια. Το κάψα, ναι, το κάμισε μάνα. Άντε γεια. Στο μεταξύ, θέλω μαλάκα πρόλαβε και με βάρισε κιόλας. Γαμώ τη ζωή του. Δεν πέθανα από την έκρηξη, η δικιά μου. Γύρισε πίσω και με βάρισε. Ο Λόσκος θα φάει και τον Τίδη, μαλάκα. Φαίνεται τώρα την έκρηξη και ολάς από φωτιά. Δες μαλάκα, δεν φαίνονται. Έχουμε Night Vision και δεν έχουν τίποτα αυτοί. Το PTR φαντάζομαι θα είχε. Δεν έχει ρε. Μαλάκα, βγήκατε. Και πώς μας είδε. Ηλία, ξέρεις πόσο κοντά του βγήκατε. Σοβαρά. Και έκανε βολή. Την πρώτη της βολές που έκανε, τον βλέπεις που έσκασε. Ναι. Ωραία, σωστά μου μπροστά του ήταν αυτή. Εκεί που πέθανε, εκεί ναι, που πέθανε. Το... Δεν σα έβλεπε. Εκεί που έχει το στρόμπολ που είναι αναμένο. Μπράβο. Εκεί ήσασταν. Α, ναι, ρε. Σα έκανε ρηπή. Πάρε τόσο κοντά. Σα έκανε ρηπή και δεν σα πέτυχε. Γιατί δεν έχει να τη βγει. Ό,τι έβλεπε. Γύρισα αριστερά και το βλέπω στα 10 μέτρα. Έλα, ρε φίλε, κρίμα. Δεν έπρεπε να το αφήσουμε την ώρα που θα μπαίναμε να το κάνουμε την έκρηξη. Έπρεπε να τη δώσουμε και μετά να την κάνουμε. Δηλαδή μετά από κάνα δεκάλεπτο τουλάχιστον ξέρω. Ναι, ξέρεις, για να τραβήξει τον κόσμο από εκεί και να. Εδώ μεταξύ τρώω κάτι λαγκαρίσματα, ρε μαλάκα. Έβλεπα μερικού να πηγαίνουν έρχονται μπρος πίσω, το TFR κόλλαγε. Γιατί ρε, όχι. Εγώ μια φορά το σαν. Δεν είναι από εκεί. Πέρα κόρα. Έχει και τον Έραγκο, ωραίος. Αζωρίστε τα αγκύρση. Όχι, ξέρεις. Δεν είχες λέιζερ ανοιχτό. Όχι, όχι, όχι. Ναι, μπήκε μπροστά του. Μπήκε μπροστά του. Την ώρα που βάλαγε ο άλλος από πίσω, μπήκε μπροστά ο αέρας. Δεν ξέρω, απλά τρόμαξα πάρα πολύ. Όχι, βέει. Εν τω μεταξύ, κάποιοι από την άλλη ομάδα δεν είχαν λέιζερ ανοιχτά. Ναι. Ναι, ναι, όταν τους προσεγγίσαμε εμείς, ήταν ένας αριστερά χωρίς ανοιχτό λέιζερ. Εγώ αυτούς που είδα μπροστά σας δεν είχαν λέιζερ. Και ένας δεξιά ένα μποτάκι, το οποίο και αυτό δεν είχε λέιζερ, αλλά δεν ξέραμε ότι είναι μποτάκι. Και άρχισε να τους πυροβολάει. Ευτυχώς σου κοίτα και το καταλάβω. Ναι, ναι. Είχατε, δίπλα δίπλα πεθάναμε μαλάκα. Κοίτα μαλάκες πόσοι ήρθαν. Πόσοι έρχονται ακόμα. Τους είδες που πάνε όμως. Από roadblock σε roadblock πάνε, δεν ανέβηκα στα MLRS. Δεν έγινε η έκρηξη πάνω. Ναι, ναι. Πώς αναβοσβήνουν με τερέβια τα στρόμπα, ε. Δέσπα. Ναι. Wow. Τι. Ρίξανε τέτοιο. Είχα κάνει τοποθέτηση ακριβώς. Μαλάκι, σκληρός μαλάκι. Κανονικά τώρα έπρεπε να πειράξει αριστερά μαλάκι. Μαλάκα. Τι ήταν. Κάτι πετάχτηκε, κάτι πετάχτηκε. Ναι, ρουκέτα μόνο. Ο Night είναι, έμεινε μόνο ο λιπόθυμος τώρα. Λαμπερίζει μου φαίνεται. Ο Night λιπόθυμος είναι, σηκώθηκε. Τα μπότσα τρία μέσα. Δεν είχαν εκρηκτικά ρε μαλάκα. Ο Night λαμπερίζει μου φαίνεται στο Night Vision. Ναι ρε μαλάκα, στρόπ. Είχε το στρόπ. Μπροστά του. Τον είδε ο Μπούλος. Ναι ρε μαλάκα. Το πεντάρι το έχει με παπούρθει.
Πες να ήταν εκείνο στο τέτοιο φίλε, από το roadblock να το πήρε. Ναι, ναι, στο roadblock ήταν αυτό, εκεί πέρα ήταν. Α, ναι, και το πήρε. Ναι, το τσίπ. Αμάν! Χαιρέτα! Αντίο!